Πάμε. Ο κύριος Χαϊκάλης λίγο πριν ορκιστεί. Θα ήθελα ορκιστεί. Να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή η οποία αναλαμβάνω. Είναι η πιο δύσκολη ίσως περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Έχω μεγάλη επίγνωση του τι αναλαμβάνω. Είναι μια πολύ καυτή πατάτα. Πρέπει να την πάρω με πολύ αγάπη και αν δυνατόν να τη δροσίσω κιόλας. Το μεγάλο ζήτημα είναι το στίγμα που έχει βάλει η Ελλάδα για την επιβίωσή της και για την ευρωπαϊκή της πορεία. Από εκεί και πέρα δέχομαι όλες τις κατηγορίες και ξέρω τι συμβαίνει. Έχω μάθει όμως από πίεση. Έχω 35 χρόνια ένσημα. Ξέρω τι σημαίνει ανεργία, έχω πεινάσει. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ελπίζουν 10 εκατομμύρια Έλληνες επάνω σου για το θέμα των συντάξεων, για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας. Και θα ήθελα να πω ότι ακόμα και σε αυτούς που κοροϊδεύουν και που γελάνε αυτή τη στιγμή, έχω να απαντήσω τουλάχιστον και όταν τους έκανα μέσα από τη δουλειά να γελάγαν, κάτι στο τέλος καλό τους έμεινε. Αυτό θα προσπαθήσω τουλάχιστον να συνεχίσω να το κάνω. Το περιμένατε? Όχι, όχι, δεν ήταν ξάφνιασμα χθες το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, καθώς και τον Πρόεδρο μου, τον Πάνο τον Καμένο, για την εμπιστοσύνη την οποία μου δείχνουν. Μάλιστα, σαφής. Σαφής, λοιπόν, ο πρώτος που πήγε. Κύριε Αυτιά, αν μου επιτρέπετε. Δέχετε ερωτήματα, παρακαλούμε να ακούσουμε. Δώστε λίγο, παιδιά. Για βοηθήστε μας λίγο. Γιατί τόσο αντιδράζει γύρω από το όνομά σας? Παίρνετε, παιδιά, πώς θα σκάμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Μπορεί από εκεί πέρα και σε μένα να αποδείξω ότι κάποια πράγματα μπορώ να τα διαχειριστώ. Μάλιστα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αυτιά,